Παρότι παρουσίασε συμπτώματα και θα έπρεπε να βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι του, κυκλοφορεί χωρίς μάσκα στους δρόμους. Περνά δίπλα από ανυποψία στους πολίτες. Στέκεται στην ουρά της τράπεζας και μπαίνει στο σούπερ μάρκετ. Δεν ενδιαφέρονται ήδη για την υγεία τους. Το έχουν πάρει ψήφιστα. Πολύ, ναι. Και μεγάλη ηλικία και. Και μεγάλη, βέβαια. Παρότι το έκτακτο μήνυμα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το 112, στάλθηκε χθες σε χιλιάδες πολίτες, πολλοί φαίνεται να μην του έδωσαν σημασία. Εντάξει, κάνουν τις βόλτες τους. Και που τις όλων οι κοπέλες στα σούπερ μάρκετ που κάνουν, χωρίς μάσκες, χωρίς γάντια, χωρίς τίποτα. Σου λέμε να μην πιάνει τίποτα. Όταν μάλιστα τους ρωτάμε αν είχαν επίγουσα δουλειά να κάνουν, δυσανασχετούν. Έχω τρομάξει από την αρχή. Τώρα το μήνυμα περίμενα να τρομάξω. Έτσι ή αλλιώς. Αλλά βγαίνετε! Τα πάμε αυτά, βγαίνουμε! Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και όσα ακούμε είναι υπερβολές. Δεν αφήνω τον εαυτό μου να καθίσει μέσα στο σπίτι να κλειστεί. Δεν βλέπω τον λόγο. Ο κόσμος που βλέπετε να περιμένει πίσω μου υπομονετικά στην ουρά είναι στην πλειονότητά τους εργαζόμενοι που έβαλαν λουκέτο λόγω του κοροναϊού. Όπως μας είπαν, αυτές τις μέρες είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και μόλις τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, επιστρέφουν κατευθείαν στο σπίτι τους. Εργαζόμενοι, ωστόσο, που καθημερινά βρίσκονται στους δρόμους για να εργαστούν, τηρούν, όπως μας είπαν, τους κανόνες υγιεινής. Λοιπόν,